Κράμερ εναντίον Κράμερ στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη Λότζια. Πίσω από κλειστές πόρτες η χθεσινή συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου, που σημαδεύτηκε από φορτισμένο κλίμα και ασυμφωνία κοινής επιλογής, κατέληξε τελικά κατά πλειοψηφία σε λευκό καπνό για τη Λιάνα Σταρίδα. Η υποψηφιότητά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προγραμματικές και προοδευτικές συγκλήσεις μέσα από ευρύτερες αριστερές και προοδευτικές συνεργασίες με προγραμματικό πλαίσιο. Συνεργασίες που προτάσουν όλες οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από 5 ώρες από την έναρξη της συνεδρίασης κάθε άλλο παρά βρήκε τοπικά το κυβερνών κόμμα σε κλίμα ενότητας. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία και με τους βουλευτές να απουσιάζουν με νόημα. Μια σημαντική μερίδα στελεχών τάχθηκε στεναρά υπέρ της εκ νέου στήριξης του Ηλία Λιγερού, που στις προηγούμενες εκλογές είχε επισήμως στηριχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και με θετικά δείγματα γραφής εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, το παρόν έδωσαν και απλά μέλη του κόμματος που θέλησαν σε αυτή τη γραμμή να πάρουν το λόγο, αλλά δεν τους δόθηκε, όπως άλλωστε και στον εκπρόσωπο της Παράταξης των Ενεργών Πολιτών και εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου. Είστε σε συνομιλίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον τοπικό ή την Αθήνα? Μα σας λέω ότι έχουμε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε κάνει συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο αυτό? Εμείς κάναμε συζητήσεις σε σχέση με τις εκλογές, σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός ενωτικού περιβάλλοντος με το οποίο θα πάμε σε εκλογές και με ποιο τρόπο θα είναι οι φορές. Από εκεί στρα, οι πολιτικές αποφάσεις είναι σεβαστές. Πληροφορίες αναφέρουν πως χθες το πρωί υπήρξε επαφή από τα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ με το αίτημα κάτω από αυτό το σκηνικό να μην υπάρξει τελική απόφαση. Ένα βήμα παραπέρα έκανε δε λίγες ώρες αργότερα το μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος Αλέξης Χριστόπουλος, ζητώντας να πάρουν θέση επί της εισήγησης οι τοπικές οργανώσεις. Εκκλήσεις που έπεσαν στο κενό, με αποτέλεσμα η επόμενη μέρα να βρίσκει το ΣΥΡΙΖΑ τοπικά χωρισμένο σε στρατόπεδα και την ίδια ώρα κεντρικά να διαμηνύουν πως η επιλογή Σταρίδα από την Ομαρχιακή Ηρακλείου τελεί υποέγκριση σε αυτή τουλάχιστον τη φάση. Τιμή μου να με στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, και οποιοδήποτε άλλος, οποιαδήποτε άλλη παράταξη. Είναι καλοδεχούμενοι. Παρότι γνωστή αρχαιολόγος στην επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της επιχείρησε να απαντήσει αόριστα, οι προχωρημένες συζητήσεις ήταν κοινό μυστικό με τμήμα του συντονιστικού της Νομαρχιακής Επιτροπής. Η στήριξη της χθες, μετά από μια πολύ ωρή και ταραχώδη συνεδρίαση της Νομαρχιακής, φαίνεται πως οδηγεί σε αναταραχή τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στη μάχη για τη Λότζια η αριστερά κατεβαίνει με διπλά ψηφοδέλτια.